Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί τη μεγάλη τσάντα που σας υποσχέθηκα. Ο λόγος που ονομάστηκε Κρήτη είναι προφανής. Ένα μεγάλο νησί που θέλει μια μεγάλη τσάντα για να χωράει μέσα πολλά πράγματα όσο γυρνάμε και βλέπουμε τις ομορφιές του. Οι διαστάσεις της βλέπετε ότι είναι αρκετά μεγάλες. Είναι μια καθημερινή τσάντα, σόπερ. Σήμερα δεν θα επικεντρωθώ τόσο πολύ στην πλέξη, θα σας τη δείξω, αλλά είναι κάτι πολύ εύκολο. Το θέμα μας όμως με τις μεγάλες τσάντες είναι να είναι σωστές στη συμπεριφορά τους τις επόμενες μέρες. Έχουν υπάρξει φορές που έχω κάνει μεγάλη τσάντα και δεν την έχω ευχαριστηθεί γιατί κάτι δεν είχα κάνει σωστά, δεν είχα βάλει τα σωστά υλικά, δεν είχα βάλει τη σωστή επένδυση. Μετά από 2-3 μέρες λοιπόν χρήσης αρχίζει, ξεχυλώνει, τεντώνει, κρεμάει. Αυτή την τσάντα την κρατάω αρκετές μέρες, ήθελα να σιγουρευτώ για τη συμπεριφορά της και να είμαι απέναντί σας σωστή για τον τρόπο που θα σας δείξω ότι γίνεται. Είναι άψογη, έχει τον πάτο της, δείτε είναι πολύ μεγάλη μέσα. Έχω κάνει το φερμουάρ από πάνω για μεγαλύτερη ασφάλεια. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά είναι και πολυμορφική. Αν η τσάντα μας είναι έτσι τεντωμένη ίσια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα ωραίο στολίδι. Εγώ έχω κάνει πον-πον και φούντα. Και είναι μια πιο μπόχο καλοκαιρινή, καθημερινή μεγάλη τσάντα. Θα σας δείξω επίσης πώς κάνουμε το εξωτερικό τσεπάκι, το οποίο ειδικά στις μεγάλες τσάντες θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, γιατί απ' έξω βάζουμε αυτό που χρειαζόμαστε πιο γρήγορα, ένα κινητό, τα κλειδιά μας, ό,τι χρειαζόμαστε άμεσα. Έχω χρησιμοποιήσει μία επένδυση που είναι ύφασμα και επένδυση μαζί. Δεν ξέρω πώς λέγεται να σας πω την αλήθεια, το έχω πάρει από ένα τοπικό κατάστημα. Είναι όμως σκληρό και σταθερό και με μία επένδυση ξεμπερδεύεις. Ούτε πλέγματα, ούτε σάλπα, ούτε τίποτα. Το συγκεκριμένο ύφασμα έβαλα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τη δεύτερη μορφή. Έβαλα ένα απλό κρικάκι κάτω και ένα γαντζάκι επάνω στη γωνία και τραβώντας την τσάντα έτσι, αυτόματα αλλάζει στυλ. Γίνεται πιο κοντή και χοντρή. Να τη. Είναι πιο μπαούλο, να την πω. Είναι πιο μπαούλο έτσι. Ό,τι σας βολεύει και σας αρέσει λοιπόν, μία τσάντα σε δύο. Και πάμε να ξεκινήσουμε πώς θα την κάνουμε. Σήμερα χρησιμοποιώ το νήμα Slim Cord από το Handibrand. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο νήμα, έχει αρκετά μέτρα, όσα γραμμάρια δίνει, 230 μέτρα, είναι χορταστική κούκλα, πλέκεται με βελονάκι νούμερο 3,5-4 και εγώ σήμερα θα πλέξω με νούμερο 3,5. Μπόλικο νήμα στην μπομπίνα αυτή για να ευχαριστηθούμε πλέξιμου. Πάμε να κάνουμε την αρχική μας αλυσίδα. Θέλω η τσάντα μου να φτάνει τα 45 με 50 εκατοστά. Θέλω όμως πολλαπλάσιο των 12 πόντων. Άρα τι κάνω, ξεκινάω και μετράω 12 αλυσίδες. Δώδεκα, δώδεκα, δώδεκα. Βλέπω δεν μου αρκεί, συνεχίζω. 5, 6, 7, 8, μέχρι το 12. Και τεντώνω την αλυσίδα μου για να τη μετρήσω. βλέπω ότι τα 100 μου αρκούν και σταματώ εδώ. Κάνω ένα πόντο για να γυρίσω και για να στρώσω την αρχική μου αλυσίδα θα κάνω όλη τη σειρά με άριχτα. Άρα δεν μας ενδιαφέρει πόσους πόντους θα ρίξουμε, αρκεί τα πολλαπλάσια του να μας αρκούν στα 100 που θέλουμε. Τελειώνοντας την πρώτη σειρά, κάνω μια αλυσίδα, γυρίζω και η επόμενη σειρά μου θα είναι με ποδαράκια. Στον πρώτο πόντο κατευθείαν, όπως σας έχω δείξει σε όλα μου τα βίντεο, κάνω τον πρώτο πόντο κατευθείαν εκεί που ξεκινώ και μετράει σαν πόντος. Συνεχίζω λοιπόν με ποδαράκια. Τελείωσα τη σειρά μου, γυρίζω και πλέκω πάλι άριχτα σε όλη τη σειρά. Μέχρι το τέλος της σειράς λοιπόν άριχτα, γυρνώντας θα επαναλάβω τη σειρά με τα ποδαράκια, μετά πάλι άριχτα. Αυτό θα το κάνω για 7 με 7,5 εκατοστά περίπου. Επανάληψη άριχτα με ποδαράκια. Αυτό το κομμάτι λοιπόν που εγώ κάνω τώρα αφορά τον μισό πάτο. Θα δείτε στην πορεία τι εννοώ. Αυτό το νήμα δείτε με βελονάκι νούμερο 3,5, τι ωραίο που γίνεται. Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Ο τρόπος που έχω εγώ επίσης να ξεκινάω και να τελειώνω τις σειρές μου δίνει αυτό το ίσιο αποτέλεσμα. Γυρνάω λοιπόν. Σας έχω κατευθείαν στον πρώτο πόντο και θα πλέξω άριχτα μόνο στην πίσω θηλιά. Για όλη τη σειρά μου θα κάνω άριχτα στην πίσω θηλιά. Στο τέλος και στην αρχή της σειράς δεν κάνω στην πίσω θηλιά, κάνω κανονικά τον πόντο μου για να μην μου κάνει τρύπα. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή πλευρά, αυτή είναι η πλευρά που θα σηκωθεί. Και αυτό που έκανα με τα άριχτα στην πίσω θηλιά είναι για να μου ξεχωρίσει τον πάτο από την πλευρά. Οριοθετεί λοιπόν τον πάτο μας. Για την επόμενη σειρά, για όλη τη σειρά, κανονικά ποδαράκια. Είμαι στην ανάποδη πλευρά της τσάντας μου και θα κάνω ποδαράκια. Και έφτασα στο τέλος της σειράς και ξεκινάμε στην επόμενη σειρά το σχέδιό μας. Είμαι στην καλή πλευρά της τσάντας μου, δείτε, σηκώνεται η πλευρά μου από τον πάτο και ξεκινάμε. Όλο μας το πλεκτό είναι με απλά ποδαράκια, είτε τραβάμε τον πόντο της από κάτω σειράς μπροστά, είτε τον σπρώχνουμε πίσω. Front post double crochet λοιπόν. Για 12 ποδαράκια. Τραβάω τον πόντο μου μπροστά και κάνω 12 ποδαράκια. Και αφού κάνουμε τα 12 ποδαράκια τραβώντας τον πόντο μας μπροστά, ξεκινάμε να κάνουμε 12 ποδαράκια τραβώντας τον πόντο μας πίσω. Back post double crochet. 12 και εδώ λοιπόν. Αλλάζουμε πάλι και κάνουμε 12 μπροστινά ποδαράκια. Τραβάμε το προηγούμενο ποδαράκι της κάτω σειράς μπροστά. Έτσι θα συνεχίσω μέχρι το τέλος της σειράς, κάνοντας επανάληψη 12, 12, 12, 12. Έφτασα στο τέλος, κάνω μια λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κάνω τους πόντους μου όπως τους βρίσκω. Εκτός από τον πρώτο μου πόντο που τον κάνω κανονικά, οι υπόλοιποι 11 είναι τραβηγμένοι μπροστά. Μπροστά θα συνεχίσω να τους τραβάω. Νάτε και οι 12 πόντι. Οι επόμενοι 12 είναι τραβηγμένοι πίσω. Άρα πάλι πίσω τους τραβάω. Ξανά 12 τραβηγμένα ποδαράκια μπροστά. Έτσι συνεχίζουμε για 6 σειρές. Τώρα είμαι στη δεύτερη σειρά και θέλω 6. Ολοκλήρωσα λοιπόν τις 6 σειρές μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Έχει δημιουργηθεί ένα κουτάκι με πόντους τραβηγμένους μπροστά, ένα κουτάκι με πόντους πίσω. Για να κάνουμε λοιπόν την εναλλαγή, πολύ απλά, τώρα ξεκινάμε ακριβώς το αντίθετο για τις επόμενες 6 σειρές. Τραβάμε τον πόντο μας πίσω. Εκεί που οι πόντοι μας είναι μπροστά, στην 7η σειρά, τους τραβάμε πίσω. Εκεί που είναι πίσω θα τους φέρουμε μπροστά. Να, έφτασα στο επόμενο σετ και τραβάω τους πόντους μου μπροστά. Πάλι άλλαξα. Οι πόντοι μου είναι μπροστινοί, τους κάνω πίσω. Ορίστε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ είναι που ξεχωρίζει ο πάτος μου. Περίπου στα 20 εκατοστά σταμάτησα για να σας δείξω πώς θα κάνουμε την τσέπη μας. Τέσσερις εξάδες έχω κάνει και σταματώ για την τσέπη. Λοιπόν, όποια θέλει από εσάς μπορεί να το κάνει. Θα βάλω το σημάδι μου στη μέση του δεύτερου σετ και από την άλλη πλευρά στη μέση του δεύτερου σετ. Άφησα δηλαδή 18 πόντους από τη μία πλευρά και 18 από την άλλη. Έχω λοιπόν από μία τσάντα που έχω χαλάσει αυτή τη θήκη που σας τη δείχνω, γιατί είναι ό,τι πιο εύκολο μπορούμε να φτιάξουμε, ακόμα και αν δεν είμαστε καλές στο ράψιμο. Παίρνουμε ένα φερμουάρ και δεξιά και αριστερά από το φερμουάρ ράβουμε δύο κομμάτια ύφασμα, τόσο απλά. Το διπλώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο όμως, το φερμουάρ να είναι πλακέ, και το κλείνουμε δεξιά, αριστερά και από κάτω. Και θα το βάλουμε πίσω από το πλεκτό κομμάτι της τσάντας μας. Θα το μικρύνω αυτό τώρα που έχω, θα είναι έτσι. Από εκεί που ξεκινά το φερμουάρ μέχρι εκεί που έχω βάλει το σημάδι μου. Έχω βάλει τα σημάδια μου, θα το γαζώσω και θα κόψω και θα πετάξω το υπόλοιπο. Να σας πω λοιπόν γιατί σας το έδειξα. Αυτή η θήκη, όπως και αν είναι ραμμένη, είτε είμαστε καλές στη μοδιστική, στο ράψιμο, είτε όχι, είτε έχουμε ραπτομηχανή, είτε τη ράψουμε στο χέρι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου πώς θα φαίνεται, γιατί δεν θα φαίνεται καθόλου. Γι' αυτό μου αρέσει αυτός ο τρόπος και σας τον έδειξα, γιατί πολλές κυρίες όπως εγώ δεν είμαστε τόσο καλές στο ράψιμο, οπότε καλό θα ήταν κάποια πράγματα να μην είναι εμφανή. Όταν θα μπει λοιπόν αυτή η θήκη μέσα από το πλεκτό, εδώ θα μπει και η επένδυση της τσάντας, οπότε δεν θα φαίνεται καν. Μόνο αυτό το κομματάκι θα φαίνεται. Μόνο το φερμουάρ μας. Σύριζα στο φερμουάρ, σύριζα και το από πάνω κομμάτι και όλα θα είναι όμορφα και στη θέση τους. Γι' αυτό λοιπόν σας έδειξα αυτό το κομμάτι. Σας δείχνω και πόσο πρόχειρα την έχω κάνει, για να καταλάβετε ότι δεν έχει σημασία στη συγκεκριμένη θήκη αν είμαστε καλές στο ράψιμο ή όχι. Κόβω και αυτά που περισσεύουν. Αφού σας έδειξα λοιπόν και αυτή τη θήκη, την εσωτερική τσέπη καλύτερα, την αφήνω στην άκρη και πάμε να κάνουμε την τρύπα που χρειάζεται για να μπει αυτή η τσέπη. 36 ποδαράκια έχω αφήσει στη μέση, κενό. ...18 και 18 από τις δύο πλευρές. Έχω κάνει τις 6 σειρές και είμαι στο σημείο που αλλάζω σχέδιο. Επίσης ξέχασα να σας πω, μια και το άνοιξα, επειδή στο πλάι είναι κανονικό ποδαράκι, είναι μεγαλύτερο από ότι είναι το front post και το back post, οπότε εναλλάξ συνήθως μία παρά μία σειρά κάνω στο ξεκίνημα και στο τελείωμα μισό ποδαράκι, γιατί αλλιώς θα έχει διαφορά η άκρη, θα είναι πιο μεγάλη. Πάμε λοιπόν, τραβάμε τους πόντους μας μπροστά, 12 πόντι μπροστά και οι υπόλοιποι 6 τους τράβηξε πίσω. Έφτασα λοιπόν στον ποντοδείκτη, 36 ποδαράκια είπαμε ότι άφησα, άρα θα κάνω 36 αλυσίδες στον αέρα και φτάνω στον ποντοδείκτη μου και συνεχίζω το σχέδιό μου. Έφτασα στο τέλος της σειράς, κάνω το μισό ποδαράκι που σας είπα, να το κενό που δημιούργησα που είναι για το φερμουάρ. Αυτό θα είναι. Πάμε στην επόμενη σειρά. έχω φτάσει μέχρι το κενό μου και στους 36 πόντους που έχω κάνει, στις 36 αλυσίδες, θα κάνω 36 ποδαράκια. Σαν να ξεκινάω αρχική το κάνω εγώ, στην πίσω φυλλιά, για να μου μείνει η καθαρή κοτσίδα, οπότε θα είναι τέλειο όταν θα το ράψω επάνω. Πάνω κάτω θα έχει κοτσίδα. Αφού έκανα λοιπόν τα 36 ποδαράκια, συνεχίζω κανονικά το σχέδιό μου. Τραβάω αυτούς τους πόντους μπροστά και τους επόμενους 12 πίσω. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Αφού έδειξα και την τρύπα που αφήνουμε για το εσωτερικό φερμουάρ, θα ολοκληρώσω όλη την τσάντα. Η μία πλευρά έφτασε τα 30 εκατοστά, από το φερμουάρ και πάνω δηλαδή, και μετά γύρισα. Και από τον πάτο έκανα άλλα 7,5 εκατοστά, συνολικά τον πάτο μου τον έκανα 15 εκατοστά και συνέχισα να πλέκω το ίδιο κομμάτι. Το φάρδος της τσάντας μου είναι 45 εκατοστά. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Αφού ολοκληρώθηκε το πάνω κομμάτι, έραψα και την εσωτερική τσέπη. Πήγα στην αρχική μου αλυσίδα, τελειώνοντας λοιπόν το ένα κομμάτι, γύρισα και πάνω στην αρχική μου αλυσίδα ξανάρχισα να κάνω ακριβώς το ίδιο. Έκανα τις ίδιες σειρές στον πάτο, 7,5 εκατοστά και συνέχισα το σχέδιό μου. Δεν το έκανα στο βίντεο γιατί θα ήταν ανούσιο να σας κουράσω. Το πιο εύκολο σε αυτή την τσάντα είναι να πλέξουμε αυτό το πάνελ. Σας έδειξα πως γίνεται η πλέξη το καλάθι, σας έδειξα τον πάτο και πλέξαμε απλά ένα μεγάλο κομμάτι. Θα σας πω τις διαστάσεις της δικής μου για να έχετε μια εικόνα. Από 30 εκατοστά λοιπόν σας είπα ότι είναι η μία πλευρά, 15 είναι ο πάτος και 30 εκατοστά είναι το άλλο κομμάτι. Το φάρδος είναι 45 εκατοστά. 75 εκατοστά δηλαδή είναι το πάνελ επί 45 που έπλεξα. Αφού λοιπόν το εύκολο κομμάτι τελείωσε, θα τη στήσουμε για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Πρέπει η τσάντα να είναι σταθερή και στην καθημερινή χρήση να έχει αντοχή, να είναι μια τίμια τσάντα. Όχι μια τσάντα που την κάναμε, χαρήκαμε και την πρώτη εβδομάδα δεν είναι πια για να την κρατάμε. Λοιπόν, έχω βάλει σημάδια, τώρα δεν φαίνονται, με καρφίτσες σε αυτό το σημείο. Εδώ αποφασίζω ότι οριοθετώ τον πάτο μου, θα είναι αυτός ο πάτος, 30x15. Θα γυρίσω από την ανάποδη το πλεκτό μου. Και έχω κόψει ένα κομμάτι πλέγμα, 30x15, για να το τοποθετήσω σε αυτό το σημείο ακριβώς που θέλω να είναι ο πάτος. Δεν θέλω να έχει πολύ σκληρό πάτο, δεν υπάρχει λόγος. Επειδή είναι μεγάλη τσάντα, ο πάτος μπορεί και να λυγίζει λίγο. Θα βάλουμε λοιπόν το πλέγμα μας στο σημείο αυτό, στο κέντρο. Και θα το στερεώσω πρόχειρα. Από την ανάποδη πλευρά. Αυτό που κάνω εγώ είναι να βάλω 4 ποδαράκια. Έχετε δει ότι σχεδόν πάντα στις τσάντες μου βάζω αυτά τα διακοσμητικά ποδαράκια, γιατί περισσότερο διακοσμητικά είναι. Όμως, εκτός από διακοσμητικά, είναι πάρα πολύ καλά για να κρατάμε και πιο σταθερό τον πάτο μας, το πλέγμα. Εγώ περνώντας τα ποδαράκια από το πλεκτό πίσω, ανοίγοντας, μαγκώνω και το πλέγμα μαζί. Να τα... Το επόμενο βήμα λοιπόν, αφού βάλαμε τον πάτο εκεί που θέλουμε, είναι να ενώσουμε δεξιά και αριστερά το πλεκτό μας. Το έχω διπλώσει ακριβώς στη μέση και θα ενώσω τις δύο πλευρές. Αυτά τα σημάδια είναι η αρχική μου αλυσίδα. Ένωσα λοιπόν, έχω αφήσει νήμα γιατί θα μου χρειαστεί. Έχω ενώσει με βελονάκι και άριχτο. Και πάμε να γυρίσουμε την τσάντα μας από την καλή. Θα τη στρώσω να τεντώσει μέσα το πλέγμα. Δείτε λοιπόν πώς δημιουργήσαμε πάτο. Και πάμε να κάνουμε τα μαγικά μας κολπάκια. Ο τρόπος αυτός έχει δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι αυτή τη μύτη να τη γυρίσουμε μέσα και να ράψουμε εδώ, οπότε δεν θα φαίνεται τίποτα. Και ο δεύτερος τρόπος, που είναι και ο τρόπος που θα κάνω εγώ, τη μύτη να τη γυρίσουμε προς τα έξω. Εδώ θα τη ράψουμε και θα κάνουμε τις τσαχπινιές μας. Με το βελονάκι μου θα τραβήξω έξω το νήμα που άφησα όταν ένωσα την τσάντα και με βελόνα θα κάνω πονταρισιά εκεί, σε αυτό το σημείο. Βγάζω και τα σημάδια που είχα βάλει. Δεν θα ράψω όλη τη γωνία, μόνο στη μύτη θα το πιάσω. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε τα χεράκια. Εγώ έχω επιλέξει να πάρω από το Handibrand 2 λεπτά χεράκια όμου. Θα τα βάλω όσο πιο άκρη γίνεται. Μετά τα χεράκια θα δημιουργήσω την επένδυση. Την κάνω με τον ίδιο τρόπο όπως έκανα την τσάντα. Ένα μακρό στενό κομμάτι, το γαζώνω δεξιά και αριστερά και διπλώνω από κάτω τον πάτο, στα ίδια εκατοστά. Το βάλα λοιπόν μέσα, βλέπετε είναι ένα σκληρό κομμάτι. Θα τη στρώσω καλά, γιατί θέλω να είναι ακριβώς το μεγεθός της πριν κάνω τα επόμενα βήματα. Θα μετρήσω τώρα και το κομμάτι που χρειάζεται για το φερμουάρ. Έχω τα 4 κεντρικά 12άρια, οπότε ξέρω ότι για 48 πόντους πρέπει να κάνω το κλείσιμο. Θα ρίξω λοιπόν 46 αλυσίδες, γιατί και με την περιμετρική σειρά θα ρίξω λοιπόν 48 πόντους και θα πλέξω ένα κομμάτι με λίγες σειρές άριχτα. Αυτό θα χρειαστώ, έχω πάρει και ένα φερμουάρ. Συν έναν πόντο για να γυρίσω τη δουλειά μου και ξεκινάω στην πίσω θηλιά άριχτα. «48 άριχτα, γυρίζω και συνολικά θα κάνω 4 σειρές με άριχτα. Έκανα τις 4 σειρές μου, στερεώνω και αυτό το κομμάτι θα μπει από τη μία πλευρά του φερμουάρ. Θα κάνω άλλο ένα ίδιο από την άλλη πλευρά, θα ραφτεί επάνω στο φερμουάρ και μετά είναι έτοιμο να μπει πάνω στην τσάντα. Λοιπόν, δείτε, έχω ράψει με το χέρι πάνω στο φερμουάρ μου τα πλεκτά κομμάτια και αφού ράψω την ενίσχυση πάνω στην τσάντα μου, θα πάω σε αυτό το σημείο ακριβώς μέχρι αυτό, σε αυτά τα 4 σετ στη δική μου περίπτωση, και θα ενώσω το φερμουάρ πάνω στην τσάντα. Είτε με βελόνα και κλωστή, είτε με άριχτα και βελονάκι. Και από τις δύο πλευρές. Αυτό ήτανε. Η τσάντα μου είναι έτοιμη. Η καλοκαιρινή μεγάλη τσάντα είναι έτοιμη. Είναι πολυμορφική. Βλέπετε ότι έχει δύο τρόπους να την κρατήσουμε. Αν σας άρεσε και εσάς, πατήστε like στο βίντεο. Αν μόλις με ανακαλύψατε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.